Αγαπητοί θεατές, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Αμήνες της Επερυπάτρησης από την τηλεόραση του ΡΙΚ, που είναι και η πρώτη της νέας περίοδου. Είναι η πρώτη της νέας χρονιάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και η νέα χρονιά να φέρει ειρήνη και επανένωση στη μαρτυρική μας πατρίδα. Στο στούντιο της εκπομπής έχουμε μαζί μας σήμερα τον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και μέλος του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών, Αντώνη Στυλιανού, για να συζητήσουμε το θέμα των προκλήσεων της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου με την έκδοση της νέας ναύτεξ, της νέας οδηγίας και που έχει δεσμεύσει περιοχές εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Κύριε Στυλιανού, καλωσορίσατε στο στούντιο της εκπομπής. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε και να ευχηθώ επί της ευκαιρίας του νέου έτους καλή χρονιά σε εσάς προσωπικά αλλά και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε επίσης, κάθε καλό. Να είστε και καλά να και δούμε μια άσπρη μέρα. Ελπίζουμε ότι καλύτερο για τον τόπο μας γενικότερα από όλες τις απόψεις. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανού, μπήκε η νέα χρονιά, αλλά η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Είδαμε ότι έχει εκδώσει νέα ναύτεξ, οδηγία προς τους ναυτιλωμένους, ότι θα διεξαγάγει νέες έρευνες εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και τον Μπαρπαρός πηγαίνει έρχεται συνέχεια από την κατεχόμενη Αμόχωστο κοντά στα οικόπεδα όπου γίνονται και οι έρευνες από πλευράς των αρχών της Δημοκρατίας. Πού το πάει η Άγκυρα, κύριε Στυλιανού, με τη νέα ναύτεξ την οποία εξέδωσε? Δυστυχώς, όπως σωστά έχετε επισημάνει, το Μπαρπαρός δεν μας έχει αδειάσει τη γωνιά, αλλά αντιθέτως θα αρμενίζει στην καρδιά της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, γιατί ακριβώς η νέα ναύτεξ, η νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, την οποία έχει εκδώσει η Τουρκία, αφορά περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της οριοθετημένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, μάλιστα περιοχές που άπτονται και των εργασίων που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο οικόπεδο 9 από την κοινοπραξία ΕΝΙΚΟΓΚΑΣ. Το Μπαρπαρός για 6 μέρες μόνο ουσιαστικά σταμάτησε στο παράνομο λιμάνι της Αμοχώστου, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση να αναφέρω ότι παράνομο το λιμάνι είναι για τον λόγο ότι μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 Οκτωβρίου του 1974 κηρύχθηκε κλειστό εκείνο το λιμάνι. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και μια παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών και νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για οποιοδήποτε σκάφος προσεγγίσει ή ελιμενιστεί σε εκείνο το λιμάνι. Το πού το πάει η Τουρκία? Η Τουρκία φαίνεται να συνεχίζει την καθέξιν παραβατική της συμπεριφορά, την κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, των αρχών που ορίζουν το δίκαιο της θάλασσας, όπως αυτές εμπερικλείονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, αλλά και στους παράλληλους εθιμικούς κανόνες του δικαίου της θάλασσας. Η Τουρκία, συνεχίζοντας αυτή την κατάφορη παραβίαση, παραβιάζει ουσιαστικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας μεταξύ άλλων ακόμη και τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο ακριβώς καθορίζει την έννοια της κυριαρχίας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, κύριε Στυλιανού, να έρχεται να κάνει παράνομα έρευνες μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας άλλης χώρας και να μην έχει συνέπειες? Αυτό, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, αποτελεί μια κατάφορη παραβίαση των αρχών του δικαίου της θάλασσας, συγκεκριμένα των αρχών που αφορούν στην υφαλοκρηπίδα αλλά και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία παραβιάζει αυτές τις αρχές γιατί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, μόνο το παράκτιο κράτος, στην προκειμένη περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει το αποκλειστικό κυριαρχικό δικαίωμα να προχωρήσει σε έρευνες, εξερεύνηση ή και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ζώντων και μη ζώντων, που βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία παραβιάζει αυτούς τους κανόνες. Να τονίσουμε εδώ ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει ή επικυρώσει την σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, όμως η σύμβαση αυτή, για τον λόγο ακριβώς ότι εμπεριέχει κανόνες του εθιμικού διεθνούς δικαίου
Και κανόνας του Εθνικού Διεθνούς Δικαίου σημαίνει ότι είναι κανόνες οι οποίες δεσμεύουν όλα ανεξαιρέτως τα κράτη, ανεξάρτητα αν έχουν υπογράψει μια σύμβαση ή όχι. Άρα για τον λόγο ότι η σύμβαση εμπερικλεί στις πρόνοιες της πολλούς κανόνες του Εθνικού Δικαίου, η Τουρκία παραβιάζει ουσιαστικά το διεθνές δίκαιο. Και στο διεθνές δίκαιο υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν. Ακριβώς. Πώς μπορεί η Λευκοσία να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση? Η Λευκοσία μπορεί να αντιμετωπίσει την προκλητικότητα της Τουρκίας με διάφορα μέτρα και σε διάφορες πυλώνες, αν θέλετε. Πρωτίστως υπάρχουν τα διπλωματικά μέσα, τα οποία συνήθως είναι και η πρώτη προσπάθεια που γίνεται για καταγγελία τέτοιου είδους παραβιάσεων. Τα διπλωματικά μέτρα μπορούν να αφορούν ουσιαστικά καταγγελία προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αν και εκεί θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά τα όλα δεδομένα τα οποία προκύπτουν, καταγγελία στα αρμόδια σώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα στην αρχή ή στην υπηρεσία ωκεανών και δικαίου της θάλασσας, η οποία εγκαθιδρύεται στη βάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και λειτουργεί στα πλαίσια προστασίας της σύμβασης για το διεθνές δίκαιο, για το δίκαιο της θάλασσας. Μπορεί να υπάρξει επίσης καταγγελία προς το International Maritime Organization, το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, όσον αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας. Μπορεί να υπάρξουν συγκεκριμένα νομικά μέτρα. Τα νομικά μέτρα μπορούν να προέλθουν είτε από το Εθνικό Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εδώ να τονίσουμε ότι η ψήφιση, η διακήρυξη μάλλον για την ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης έγινε με Εθνικό Νόμο, τον περί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης νόμο, αριθμός 64-1 του 2004, ο οποίος έχει αναδρομική ισχύ από το 2003, και ο νόμος εκείνος προβλέπει ακριβώς συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία δυνατόν να προέλθουν από παραβίαση των προνοιών εκείνης της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, παραβιάζει τις αρχές οι οποίες συμπερικλείονται στον νόμο εκείνο και αφορούν την αποκλειστική για την δημοκρατία κυριαρχική έννοια της εξερεύνησης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων, ουσιαστικά αυτό αποτελεί αδίκημα, το οποίο αδίκημα τιμωρείται στην αρχή με 250.000 λίρες Κύπρος, ήταν τότε ο νόμος, ή με 5 χρόνια φυλάκιση, και σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος αυτό θα τιμωρείται με 500.000 λίρες πρόστιμο και 10 χρόνια φυλάκιση. Άρα υπάρχει και η ευθύνη των ατόμων, αν θέλετε, που βρίσκονται επάνω σε αυτά τα πλοία τα οποία πραγματοποιούν τις παράνομες σεισμικές ή σεισμολογικές έρευνες από την Τουρκία. Εδώ να αναφέρουμε ότι η νέα ναύτεξη, η οποία εκδόθηκε στις 6 Ιανουαρίου και λήγει την 6η Απριλίου του 2015, περιλαμβάνει και την ονομασία των πλοίων τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτές τις παράνομες πράξεις. Και έχει και δεσμευμένες περιοχές οι οποίες θα γίνουν οι έρευνες. Και είναι και δεσμευμένες περιοχές. Τα πλοία αυτά είναι το Μπαρπαρός. Μπορούμε να πούμε τις περιοχές για να αντιληφθεί κάποιος. Οι περιοχές ουσιαστικά ξεκινούν. Με βάση το χάρτη ο οποίος εδόθηκε. Είναι στο κέντρο ουσιαστικά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή στο νότιο μέρος, ξεκινούν ανατολικά της Πάφου, του οικοπαίδου έναν ουσιαστικά, και φτάνουν μέχρι και τον κόλπο της Λάρνακας, και στο εξωτερικό τους όριο φτάνουν μέχρι το όριο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κύπρου με την Αίγυπτο, και συμπεριλαμβάνουν το οικόπεδο 9, στο οποίο πραγματοποιεί οι εργασίες η ΕΝΗ Κογκάς, αλλά και το οικόπεδο 12, στο οποίο πραγματοποιεί οι εργασίες η Νόπολ, και υπάρχει εκεί και το κοίτασμα Αφροδίτη, στο οποίο έχουν ανακαλυφθεί και ποσότητες φυσικού αερίου. Κύριε Στυριανού, δεν θα έπρεπε ήδη να αντιδράσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ώρα που μια χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη δημιουργεί προβλήματα σε μια χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνο, αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ακριβώς αυτό θα ήταν και η τρίτη μορφή μέτρων στην προηγούμενη ερώτησή σας. Ακριβώς το να προσπαθήσουμε μέσω της ιδιότητας πλήρους κράτους μέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να οδηγήσουμε την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της, ακριβώς γιατί η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τονίσουμε ότι παρόλο που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση, όπως είχαμε αναφέρει προηγουμένως το 82, παρά τα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει τη σύμβαση το 1998, και αυτό σημαίνει πλέον ότι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί ουσιαστικά ευρωπαϊκό κεκτημένο, και στη βάση των αρχών λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί έναν από τους υπέρτατους ή ανώτατους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να το τηρούν και να το εφαρμόζουν. Ακριβώς. Αυτό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν σε βάρος της Τουρκίας? Αυτό σημαίνει ότι εάν η Τουρκία ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει νομική πλέον υποχρέωση μέσα σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, όπως είναι αυτό που διέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τηρήσει την σύμβαση, και αυτό θα σημαίνει να σεβαστεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μπορούσαμε και προ της ένταξης της Τουρκίας, εφόσον αυτή ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κινηθούμε μέσω των κύκλων ή των δεδομένων που μας παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Τουρκίας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους νομικές που προσφέρονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτές οι παραμέτροι θα πρέπει φυσικά ξανά να εξεταστούν υπό το πρίσμα όλων των δεδομένων και πολύ προσεκτικά, αλλά ναι, υπάρχουν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν νομικά εναντίον της Τουρκίας. Αντιλαμβάνομαι ότι και ο Γενικός Εισαγγελέας διερευνά το όλο ζήτημα, ακριβώς όσον αφορά την νομική υφή της παραβίασης σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πώς βλέπετε και πώς σχολιάζετε εσείς τη στάση την οποία τήρησαν αυτή την περίοδο οι Αμερικάνοι και ιδιαίτερα το Κογκρέσο, που δεν θα παραχωρήσει τα πλοία τα οποία θα έδινε στην Τουρκία λόγω της κατάστασης που επικρατεί εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου από πλευράς της Τουρκίας? Πρόκειται, και αυτό αποτελεί προσωπική μου άποψη, για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, το γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε το λεγόμενο Naval Transfer Act, με το οποίο εμποδίζει ουσιαστικά την παραχώρηση 2 φρεγατών κλάσης Oliver Hazard Perry στην Τουρκία. Μάλιστα ονομάστηκαν και τα πλοία τα οποία θα εδίνονταν, ήταν το USS Halliburton και το USS Thatch. Άρα αυτές οι φρεγάτες ουσιαστικά που μεταφέρουν τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους θα παραχωρούνταν στην Τουρκία στα πλαίσια εκείνης της πολιτικής της Αμερικής να στηρίζει τους συμμάχους της. Όμως κατόπιν των ενεργειών της Τουρκίας, των προκλήσεων αλλά και της μη φιλικής, αν θέλετε εχθρικής στάσης μάλλον, που τηρεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, αποφάσισε το Αμερικανικό Κογκρέσο εν τη σοφία του και πολύ ορθά να μην παραχωρήσει αυτές τις φρεγάτες στην Τουρκία, ενώ αντιθέτως αποφάσισε να παραχωρήσει 2 φρεγάτες παρόμοιας κλάσης στο Μεξικό και 2 φρεγάτες αντίστοιχης κλάσης στην Ταϊλάνδη. Άρα είναι ουσιαστική αυτή η εξέλιξη η οποία έχει πραγματοποιηθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο, μάλιστα σε συνάρτηση με μια μελέτη τεράστιας γεωπολιτικής αξίας η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα και η οποία είχε διεξαγεί για λογαριασμό του Αμερικανικού στρατού, τονίζεται ακριβώς το γεγονός ότι η Αμερική θα πρέπει να αναθεωρήσει τον ρόλο και τη στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο και να συνταχθεί πλέον επίσημα και ξεκάθαρα και να βοηθήσει μάλιστα είτε με φοδιασμό μέσων αλλά και με εκπαίδευση εκείνα τα κράτη της περιοχής τα οποία δρούν στα πλαίσια των κανόνων του διεθνούς δικαίου και τα οποία έχουν αξιοποιήσιμες πηγές υδρογονανθράκων οι οποίες μπορούν να επωφελέσουν όχι μόνο τα ίδια τα κράτη αλλά και την ευρύτερη περιοχή, για να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια έφλεχτη περιοχή με τεράστια προβλήματα. Η Κύπρος αποτελεί το ανατολικότερο άκρο, αν θέλετε, του δυτικού κόσμου, της δημοκρατίας, και αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ανάγοντας μάλιστα την γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία της Κύπρου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έρευνες διεξάγονται από πλευράς αμερικανικής εταιρείας την Νόπολ στο οικόπεδο 12, οπότε είναι σημαντική η εμπλοκή των ΗΠΑ λόγω του ότι επηρεάζονται και τα συμφέροντα μιας δικής τους εταιρείας. Ακριβώς, πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία, μικρή στα πλαίσια των τεράστιων πολυεθνικών εταιρεών που υπάρχουν στην Αμερική, αλλά ιδιαίτερα σημαντική για την Αμερική, γιατί ουσιαστικά αποτελεί μια εταιρεία η οποία έχει εξειδίκευση στις γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη θαλασσών. Άρα
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Αμερική, γιατί πλέον ανακαλύψουμε και εξερευνούμε υδρογονάθρα και σε μεγάλα βάθη θαλασσών και όχι σε μικρά όσοι ήταν προηγουμένως εις το έδαφος. Άρα η Αμερική οφείλει, κατά την άποψή μου, να διασφαλίσει και να προασπίσει τα συμφέροντα των εταιριών της που δρούν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου νομίμως, στο οικόπεδο 12 όπως είναι η Νόμπολ, αλλά φυσικά η Νόμπολ δρά και στο αντίστοιχο οικόπεδο του Ισραήλ, στην αντίστοιχη αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ, μάλιστα έχοντας ανακαλύψει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα των Λεβιάθαν. Άρα θα πρέπει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα εκείνων των εταιριών. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, κύριε Κωνσταντίνου, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα που αφορούν στην τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Γιατί αυτά περιλαμβάνουν και την διασφάλιση των συμφερόντων των συμμετεχόντων σε αυτές τις διεργασίες ή διαδικασίες εκμετάλλευσης, εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονάθρακων. Πώς επηρεάζει την Κύπρο η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Ισραήλ? Πρόκειται για μια σημαντική για το Ισραήλ και για τα εσωτερικά δεδομένα του Ισραήλ απόφαση, η απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γιατί ακριβώς έχει εξεύρει ότι η Νόπολ διεξήγαγε ουσιαστικά μονοπόλιο με τον έλεγχο που είχε στα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ. Μάλιστα βλέπουμε ότι σε σχέση με εκείνη την απόφαση η Ιορδανία, να το πω έτσι συγκαθομιλουμένη, φαίνεται να έχει τραβήσει πίσω ως προς τη συμφωνία που είχε συνομολογήσει με την Νόπολ για την παραχώρηση φυσικού αερίου. Δεν ξέρουμε κατά πόσον ποια θα είναι η στάση της Αιγύπτου σε μια αντίστοιχη συμφωνία η οποία υπάρχει με το Ισραήλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει η απόφαση εκείνης της Επιτροπής δεν είναι αρνητική για την Κύπρο. Αντιθέτως θα έλεγα ότι ανάγει την σημασία της Κύπρου έτι περισσότερο, αφού αυτή τη στιγμή το μοναδικό αξιοποιήσιμο, αν θέλετε, νέο κοίτασμα το οποίο έχει ανεβρεθεί στην περιοχή είναι το οικόπεδο 12, βρίσκεται στο οικόπεδο 12, το κοίτασμα Αφροδίτη, και μάλιστα αναμένουμε ότι εντός του 2015 η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε συμφωνία μαζί με την Αίγυπτο για την αξιοποίηση εκείνου του κοιτάσματος όσον αφορά την υγροποίηση, γιατί ακριβώς στην Αίγυπτο υπάρχουν δύο τερματικά είδη υγροποίησης φυσικού αερίου τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο της Κύπρου, δυνητικά και του Ισραήλ, και για σκοπούς εξαγωγής του μάλιστα, άρα για σκοπούς οικονομικής εκμετάλλευσης του. Υπάρχει άποψη από κάποιους αναλυτές ότι η απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού του Ισραήλ ευνοεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι ευνοεί την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί πρώτον αναβαθμίζει τον ρόλο της και δεύτερον της επιτρέπει να προχωρήσει με την οικονομική εκμετάλλευση του δικού της κοιτάσματος, μάλιστα το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το κοίτασμα από το οποίο έχει ανεβρεθεί στο οικόπεδο Λεβιάθαν ή και στο Ταμάρ. Άρα αυτός ακριβώς ο λόγος σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα πρέπει εμείς να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία τώρα με τις συνεργασίες με την Αίγυπτο και την Ιορδανία? Θα πρέπει να δώσουμε, θεωρώ, ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις συνεργασίες. Έχει ήδη αναπτυχθεί η τριμερή συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα αύξηση ή δραστηριοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, έτσι περισσότερο να δημιουργηθεί ακόμη μια νέα παράλληλη συνεργασία, αλλά και μεταξύ Ιορδανίας, Κύπρου και Ελλάδος, γιατί όχι και Λιβάνου, αλλά εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα επί του εδάφους, τα οποία αυτή τη στιγμή ίσως καθιστούν αδύνατη μια τέτοια τριμερή συνεργασία. Αλλά οπωσδήποτε η ανάπτυξη τριμερών συνεργασιών, η ανάπτυξη συνεργασιών γενικότερα στο ευρύτερο πλέγμα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελεί αρχή εκ των όνων κάνευ για την πλήρη αξιοποίηση των προοπτικών τις οποίες έχει αυτή η περιοχή, αλλά και για την χρήση της ενέργειας και της εξερεύνησης για την ενέργεια για υδρογονάθρακες για σκοπούς βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των κρατών της περιοχής και για σκοπούς ανάπτυξης και σύμπτυξης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών. Να φύγω από το γεωστρατηγικό και να έρθω καθαρά στο στρατιωτικό σκέλος που αφορά τις συνεργασίες που κάνουν η Κυπριακή Δημοκρατία με διάφορες χώρες και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο όπου παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συνεργασίες, ιδιαίτερα με το Ισραήλ?
είναι ιδιαίτερα σημαντικές, είναι σημαντικότατες στον μέγιστο επιθετικό βαθμό, αν θέλετε, γιατί ακριβώς κατοχυρώνουν και ένα κενό που ίσως να υπάρχει για την επιτήρηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε εκείνα τα απαραίτητα μέσα για να επιτηρούμε πλήρως με ασφάλεια και να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρα οι οποιασδήποτε στρατιωτικές συνεργασίες επ' αυτού του τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αποτελούν αρχές εκ των όνων κάνευ για την διασφάλιση της ασφάλειας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ειδικά εν ώψη και των τουρκικών προκλήσεων. Να τονίσουμε ότι 8 του Ιανουαρίου η Τουρκία εξέδωσε νέες ναύτες και νότα που αφορά περιοχές δυτικά της Κύπρου, ξεκινά ουσιαστικά από το Καστελόριζο και εφάπτεται μάλιστα σχεδόν με τα χωρικά ύδατα της Κύπρου στην περιοχή του Ακάμα και δυτικά της Πάφου για σκοπούς ασκήσεων έρευνας και διάσωσης του ναυτικού αλλά και για σκοπούς αεροπορικών ασκήσεων. Αυτές αποτελούν ξανά παρανομία στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Άρα οι οποιασδήποτε συνεργασίες σε στρατιωτικό επίπεδο ακριβώς θα συνέτειναν στο γεγονός ότι θα περιορίζονταν στο μέτρο του δυνατού αυτού του είδους οι προκλήσεις, οι παράνομες προκλήσεις από την Τουρκία. Είναι καιρός όμως να τεθεί και πάνω σε άλλη βάση τόσο η αεροπορία όσο και το ναυτικό της Εθνικής Φρουράς. Αυτό θα έπρεπε να γίνει από πολύ καιρό προηγουμένως. Δυστυχώς η Κύπρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον κλειό μιας οικονομικής κρίσης. Τα δεδομένα αλλάζουν φυσικά, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αναβάθμισης των στρατιωτικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, ειδικά όσον αφορά την αναβάθμιση των μέσων εκείνων που χρειάζονται για την επιτήρηση και την ασφάλεια και την επόπτευση της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η εκτίμησή σας με βάση τα όσα κάνει η Τουρκία αυτήν την περίοδο εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι ότι θα επεκταθούν και προς την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, δηλαδή θα δούμε τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην περιοχή της Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τουρκίας να προκαλεί ένταση? Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την στάση της. Η Τουρκία τηρεί μια συνεπή ασυνέπεια όσον αφορά τις σχέσεις της με την Κύπρο και την Ελλάδα και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών αυτών. Άρα η Τουρκία θα συνεχίσει τη στάση της, ειδικά όσον αφορά τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου της Ελλάδας αλλά και του FIR Ελλάδος και Κύπρου. Και θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο να παραβιάζει τις ζώνες εκείνες οι οποίες βρίσκονται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, ειδικά όσον αφορά τη ζώνη η οποία αναπτύσσεται από το Καστελόριζο, γιατί το Καστελόριζο επέχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος και τη συνένωση της ουσιαστικά, την κάλυψή της με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η Τουρκία αμφισβητεί ιδιαίτερα έντονα εκείνη ιδιαίτερα την ζώνη δυτικά της Κύπρου, ανατολικά του Καστελορίζου, και θεωρώ ότι οι επόμενες κινήσεις της Τουρκίας μάλλον θα εστιαστούν στο να παραβιάζουν εκείνες τις περιοχές, ακριβώς για να τονίσει το παραλήρημα της Τουρκίας όσον αφορά την δική της εντύπωση για το τι είναι το διεθνές δίκαιο και το τι είναι το δίκαιο της θάλασσας. Είναι στρατηγική σημασία στο Καστελόριζο? Είναι στρατηγικότατη σημασία στο Καστελόριζο. Γιατί? Και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην διασφάλιση της ενότητας του θαλάσσιου χώρου του Καστελόριζου με την ενότητα του θαλάσσιου χώρου της υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Είναι στρατηγική σημασία γιατί ακριβώς η Τουρκία αμφισβητεί το γεγονός ότι το Καστελόριζο έχει υφαλοκρηπίδα και έχοντας υφαλοκρηπίδα ως νησί δημιουργεί αποκλειστική οικονομική ζώνη η οποία έχει από μόνο του αποκλειστική. Έχει από μόνο του αποκλειστική οικονομική ζώνη ουσιαστικά εξαιρώντας την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί ξεκινώντας από την Θράκη και κατεβαίνοντας προς τα κάτω Ρόδο Καστελόριζο βλέπουμε ότι όλη εκείνη η ζώνη είναι αποκλειστική εν δυνάμει οικονομική ζώνη της Ελλάδος, είναι υφαλοκρηπίδα της Ελλάδος και η Τουρκία περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικό πλαίσιο αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υφαλοκρηπίδας. Το Καστελόριζο είναι εμπόδιο για την επέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Τουρκίας. Είναι το
το πιο σημαντικό εμπόδιο για την επέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Τουρκίας. Και αυτό τονίζουμε πάντοτε τη σημασία του Καστελόριζου όσον αφορά την θαλάσσια ζώνη ελέγχου και εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της Ελλάδος, αλλά και της Κύπρου. Γιατί αν οι ζώνες αυτές συνδέονται, αυτό σημαίνει ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν σε πολλά ζητήματα, όπως και συνεργαζόμαστε μαζί με την Ελλάδα. Και πολύ πρόσφατα έχουν συνομολογηθεί δύο συμβάσεις που αφορούν στην ασφάλεια της ζωής και της ναυσιπλοείας εντός εκείνης της ζώνης, η οποία συμπίπτει με το FIR Αθηνών και το FIR Λευκοσίας, ενώ η Τουρκία ουσιαστικά εποφθαλμιά εκείνη τη ζώνη, διεκδικώντας και λέγοντας ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας έχει όρια και συνορεύει μαζί με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου που βρίσκεται απέναντι, ουσιαστικά μη δίνοντας στο Καστελόριζο υφαλοκρηπίδα και άρα αποκλειστική οικονομική ζώνη, γεγονός που αποτελεί παραβίαση ή λάθος ερμηνεία των κανόνων που ορίζουν το δίκαιο της θάλασσης. Μια και αναφερθήκατε στην περιοχή ελέγχου πτήσεως του FIR, δεν είναι οι προκλήσεις που γίνονται από την Τουρκία μόνο στη θάλασσα, γίνονται και στον αέρα. Ακριβώς, και βλέπουμε συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδος με παράνομες υπερπτήσεις από την τουρκική αεροπορία. Παραβιάσεις του FIR και του Εθνικού Εναέριου Χώρου υπάρχουν και στην Κύπρο, ειδικά με την λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου του ΕΡΚΑΝ, και η Τουρκία εκεί μάλιστα δημιουργεί και προβλήματα ασφάλειας πτήσεων, τα οποία ευτυχώς μειώνονται με την λογική αντίληψη των ανθρώπων, των πιλότσων, όσον αφορά την είσοδο στο FIR Λευκοσίας, μη ακούγοντας δηλαδή τις οδηγίες που δίνονται από τον παράνομο πύργο ελέγχου του ΕΡΚΑΝ, του αεροδρομίου της Τύμπου, του παράνομου εκείνου. Άρα η Τουρκία παραβιάζει όχι μόνο στη θάλασσα, παραβιάζει και στον αέρα. Φυσικά η Τουρκία από το 1974 παραβιάζει και στο έδαφος, γιατί κατέχει το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Στυρανού, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και για όλα τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και να ευχηθούμε ότι το 2015 θα φέρει νέες μέρες στην Κύπρο, ούτως ώστε ακριβώς να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να υλοποιήσουμε εκείνες τις προοπτικές, τις τεράστιες προοπτικές που έχει ο τόπος μας, ειδικά όσον αφορά τα θέματα ενέργειας, την εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου. Ευχαριστούμε και πάλι, αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Αμήνες σε περιπάτρις, που ήταν και η πρώτη του 2015. Να ευχηθούμε η νέα χρονιά να φέρει ειρήνη και επανένωση στην Κύπρο και απαλλαγή από τα οικονομικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή στη 1:30 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χρόνια σας πολλά.